Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Λοιπόν, έχουμε 3/4 στη διάθεσή μας να ανταλλάξουμε απόψη για το παιχνίδι. Για το οποίο παιχνίδι, εγώ νομίζω ότι κακώς δεν αναδεικνύεται τον προπονητή σας και του κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Εγώ ήμουν ο πρώτος όπου αμφισβήτησα τις ικανότητες κουουουτσαρίσματος του Ίβιτς, που σήμερα έδειξε ότι πώς πρέπει να κουουουτσάρει ένας μεγάλος προπονητής μια ομάδα. Στο σημερινό παιχνίδι μου είχε δείξει ότι είναι μονότονος, μου είχε δείξει ότι είναι μονοδιάστατος, φοβισμένος, δηλός. Σήμερα έστησε την ομάδα του, πήρε μεγάλα ρίσκα. Το ότι άκουσα κάτι ερωτήσεις, κάτι ανόητες ερωτήσεις, λέει, δεν κάνατε, λέει, ευκαιρίες, λέει, καθαρές, μεγάλες. Τι πλάκα κάνεις, ρε. Μάλλον υποτιμάτε τη Φιωρεντίνα. Μάλλον υποτιμάτε το ιταλικό ποδόσφαιρο. Το ανελαίητο pressing που έκανε ο ΠΑΟ, καταρχήν είναι μια πολύ γυμνασμένη ομάδα. Σήμερα. Φάνηκε. Και ότι έκανε ανελαίητο pressing στην άμυνα της αντιπάλου. Μια άμυνα με τρία στόπερ στοπεράρες, η Φιωρεντίνα. Στοπεράρες. Με τρία οχτάρια στο κέντρο, παιχταράδες. Ειδικά αυτόν που έκανε αλλαγή, το οχτάρι, εκπληκτικός χειριστής της μπάλας, υποδοχή να φύγει κάθετα κτλ. Το άλλο το γαϊδούρι, το δεύτερο center for, όλοι παιδαράδες, αθληταράδες, τους έκανε pressing. Και τι έγινε? Κουράστηκε ο ΠΑΟΚ και το ίδιο ο Ίβιτς, και το γυρνάει 3-5-2 και λέει, έλα τώρα εσύ να παίξεις την πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου, κυρία Φιωρεντίνα, ανέβα πάνω και θα σε χτυπήσω στην κόντρα. Τη χτύπησε ανελαίητα στην κόντρα. Και οι δύο ευκαιρίες στον πέναλτι που ζητάνε, είναι, δεν είναι, άντε θα πω εγώ και εγώ τι είναι. Το πέναλτι και η κλασική ευκαιρία του Ροντρίγκες, και τολμάει να βγάλει τον Κλάους, γιατί τον βοήθησε και η αγωνιστική κατάσταση του Κλάους να τον βγάλει. Τον φορμαρισμένο Κλάους μπορεί να μην τον έβγαζε. Τώρα θα πάμε στις γραμμές. Και έπαιξε καταπληκτικά την κόντρα στα τελευταία 15 λεπτά. Καταπληκτικά. Θωράκισε την ομάδα του στα τρίτα στόπερ και στο τρίτο αμυντικό χαφ. Κλείδωσε το 0. Όπως σας το λέω, κλείδωσε το 0 και από εκεί και πέρα χτύπησε και στο τελευταίο 15 λεπτό, 13 λεπτό την κόντρα επίθεση. Ήταν δηλαδή ένας προπονητής έμπειρος στο κοουτσάρισμα και στο στήσιμο της ομάδας του. Για πρώτη φορά εγώ κρίνω τον Ίβιτς πολύ θετικά. Και μάλιστα έχω πει και κατά τη διάρκεια του μάτσου στο rapto.gr στο 60 λεπτό, ακόμα και να χάσει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, εγώ θα του κάνω καλή κριτική. Και εγώ αν ήμουν στον ΠΑΟΚ τα ίδια πράγματα θα έκανα. Φανταστικός. Ο MVP του ΠΑΟΚ σήμερα είναι ο Ίβιτς. Για μένα. Και οι δύο ερωτήσεις του Κουλιανού και του Πετρωτού, όχι γιατί θέλω να πενέψω το Μετρόπολης, αλλά ήταν οι καλύτερες. Ναι, η κοντή ομάδα, ναι, το φοβήθηκα. Καλή ερώτηση, είπε και ο ίδιος ο προπονητής. Και το 5-3-2. Το οποίο ήταν σωτήριο για τον ΠΑΟΚ. Αν συνέχιζε ο ΠΑΟΚ 4-3-3, μάλλον 4-2-3-1, θα είχαν 2-0. Το γύρισε και πήρε τον πόντο. Καλημέρα. Πάμε. Είσαι ο MVP της συνθήκης της Λοβάνης. Ο Σερ Λοκχόλμ της Σμύρνης. Όχι της Σμύρνης. Της Σμύρνης. Έτσι. Αριανός από κεντρικό Μαυρτούμπα. Πολύ καλός ο Ίβιτς. Και στο γυμναστήριο... Είδα το δεύτερο ημίχρονο. Φίλε, στο γυμναστήριο δεν σου έλεγα, δεν μ' αρέσει το κοτσάρισμά του. Ναι, αυτά λέγαμε. Ναι. Μπράβο, μπράβο που το διόρθωσε. Ναι. Φανταστικός. Ναι, πολύ καλός. Έμεινα, ναι, δεν πολύ. Περίμενα τόσο καλό κοουτσάρισμα. Εγώ δεν το περίμενα. Πολύ καλός. Με ξάφνιασε, κύριε Ραπτόπουλε. Πέρασε και τον Αλενατόρε, τον Αναστό σήμερα ο Ίβιτς. Βέβαια, πολύ καλός. Αυτό έπρεπε να κάνει. Ναι. Θέλω να σε συγχαρώ για την πολύ καλή επισήμανσή σου, Κώστα, για Κλάους. Ναι. Είναι στα κάτω του. Αυτό που είπες ότι είναι συμμετοχικό. Θα πρέπει να τον πιάσει στο ξενοδοχείο ο προπονητής και να τον μιλήσει. Να τον παραμυθιάσει, να τον ανεβάσει. Είναι, δηλαδή, θέλει, εφόσον θα του έλεγα, δεν πήραμε center for και είσαι εσύ, σε σένα στηριζόμαστε, κοίταξε να συνέλθεις, σε πιστεύουμε. Μπες στη μάχη. Και το ότι τον βγάζει, δεν τον βγάζει
γιατί ο Κλάους δεν πάει καλά. Τον βγάζει για λόγους στρατηγικής. Δηλαδή, γιατί του λέει, εγώ θέλω ταχύτητα στο χώρο. Έχω τρία χαφ αργά στο κέντρο. Και αν είσαι και ο τέταρτος εσύ αργός σαν φορ, δεν μπορώ εγώ να βγω στην κόντρα. Θα έχω πίεση. Εκεί ήταν, δηλαδή, η τρίτη του αλλαγή πολύ καλή. Έβαλε δύο γρήγορους μπροστά. Ό,τι δεν έκανε ο Τούντορ πέρσι με τον Μπερμπάτοφ. Είχε το Μακ μόνο στην Ντόρτμουντ μέσα. Δεν μπορούσε ο Τούντορ, Θέλω να ιντριγκάρω λίγο τη συζήτηση, Κώστα. Για πείτε μου. Θέλω να μου πείτε, κύριε Ραπτόπουλε, τι έχει ο Άρης που δεν έχει ο συμπολίτης ΠΑΟΚ. Κάτι βασικό. Τι δεν έχει? Τηλεοπτική άδεια, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν έχει τηλεοπτική άδεια. Δεν έχει. Συγγνώμη, ο Άρης ποιον έχει? Ποιον έχει? Sorry, τον Πουρτόταυρο, αφού γυαλίζουμε το δαχτυλίδι, κύριε Λαμπτόπουλο. γελάτε, κύριε Λαμπτόπουλο, το πιάσατε. Τον Πουρτόταυρο. Το άρεσε. Αύριο θα είμαστε δίδυμο. Ναι. Ναι, θα είμαστε, θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά. Ναι. Χαιρετισμού στον Αριανό από Αθήνα, στον οπαδό μου τον Θόδωρο και στην ερωτική Καστέλα. Έτσι, μπράβο. Έχουμε και τηλεοπτική άδεια και κανάλι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Τα μπαμπάτσικα ήρθαν στην ζωή μας, τα μεγαλύτερα σάντουιτς και μπέργκερ στην πόλη μας, στις καλύτερες τιμές που είδατε, στην Αγίων Πάντων 28. Τι κάνεις? Παραγγέλνεις ένα, το τρως. Παραγγέλνεις δύο, μόνο με 5 ευρώ, τρως το ένα και δεν πληρώνεις το άλλο. Αν φας τρία, δεν πληρώνεις κανένα. Πού γίνεται αυτό? Στην Αγίων Πάντων 28 ή στο 231-0510-045. Λοιπόν, μια ματιά του σε χορταίνει, μια μπουκιά του σε τρελαίνει. Τρως δύο αν μπορείς και πληρώνεις το ένα, τρως τρία αν μπορείς και δεν πληρώνεις κανένα. Καλώς τον. Κώστα. Έλα, φίλε. Έλα, Ούλια Φάιτερς, θα πέσει ξύλο εκεί στην Κρήτη με το δάσκαλο σωστό δράκο. Λέγε. Κώστα, έλα, Άκης Παναθηναϊκός από Μαρμίτα. Έλα ρε, τι έγινε, δεν το είδα τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, ρε, τι έπαθε. Να πούμε λίγο τον κόσμο, ναι, ότι το σκόρ αδική τον Άγιαξ έπρεπε να είναι 1-5. Εγώ που είμαι Παναθηναϊκός το λέω. Άλλο τι, είσαι και άλλο τι, δεν το είδα. Λοιπόν, τον πάω. Καταρχάς, ο γνωστός Στραματσόνη. Τι έκανε. Ο άνθρωπος αυτός θα μας γυρίσει στο 1985. Μισό λεπτό, τι σύστημα κατέβασε. Να σου το πω, να τολμήσω να σου το πω. Τόλμα. 3-4-3, αλλά βρες μου ποιον έβαλε δεξί, είστε εξτρέμ, φίλε. Ποιον? Το Λουντ. Το Λουντ. Ναι, ναι. Είναι ο άνθρωπος εμπειρικός απαράδεκτος. Δηλαδή, συγγνώμη, έπαιξε με Λεντέρ Μαζέκα και έπαιξε με εξτρέμ, γιατί ο Λουντ είναι πίσω από τους δύο φόρους. Ναι. Γουακάς ο Μπέρκ Λουντ. Δεν ξέρω, αμάτς που δεν είδα. Δεν μπορώ να το κρίνω, ούτε προπονητή, ούτε παίκτη. Δεν μπορώ να σου πω ότι μας αδικεί το σκορ και είχε φαλσοσφυρίγματα. Εγώ σου λέω ότι αδικεί τον Άγιαξ. Να τα πάρουμε λίγο εντάχει από την αρχή. Για πάρτε. Πρώτον, δεν γίνεται ο Λουτ να παίζει δεξί εξτρέμ. Δεύτερον, γίνεται με το 3-4-3, προηγούμαστε 1-0. Και εκεί πέρα, αντί να το γυρίσει 5-3-2, σε διαλύει ο Άγιαξ στο κέντρο. Σε ξεφτιλίζει και σε 20 λεπτά ισοφαρίζει και στο καπάκι, μπορεί να βάλει κι άλλο γκολ. Αλλά ευτυχώς πας στο ημίχρονο 1-1. Σου μιλάω για χαοτική διαφορά, έτσι, καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό που λες εσύ, που το χρήζεις φαβορή εσύ. Δηλαδή, μπορεί να άλλαζες λίγο γνώμη αν το έβλεπες σήμερα. Ναι. Δεύτερον, θα σου πω ποιοι παίκτες δεν υπήρχαν σήμερα και ποιοι διασώθηκαν. Λοιπόν, δεν υπήρχε ο κύριος Μέστο, ξεχνιότανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν υπάρχει Στόβερ Ιβάνοφ, Κώστα. Όμως δεν μπορώ να έχω απαιτήσεις για έναν Βούλγαρο που πήραμε 100.000. Έτσι. Ναι. Και ο Λεντέσμα σε παιχνίδι ρυθμού είναι εξαφανισμένος. Ναι. Δεν μπορεί να ακολουθήσει καθόλου. Ο Λέτο, καμία σχέση με το Λέτο που ξέραμε. Ο άνθρωπος φαίνεται είναι 15 κιλά παραπάνω και είναι μόνο για τσαμπουκάδες. Και ο Γουακάσο, ο ξάδερφος του Μπαλοντέλη, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα στη συμπεριφορά του. Έφαγε κόκκινη. Ναι. Με 9 παίκτες τελείωσε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτά για την ομάδα μου. Και τώρα τα κλασικά, ξέρεις, Κυριακή μεσημέρι με τα Γιάννα στη λεωφόρο, 3.000 εκεί πέρα και δεν ανοίγει ρουθούνι. Τα ξέρεις αυτά, έτσι. Ο ΠΑΟΚ ήταν φανταστικό στην τακτική του. Ναι, στην τακτική έβλεπα, του. Έβλεπα κάποιες αντιδράσεις. Πήρε βοήθειες από τον προπονητή του. Πρώτη φορά εγώ τον Ίβιτς τον κακολόγησα και μπορεί να τον ξανακακολογήσω. Αλλά σήμερα πήρε πόντο. Πήρε πόντο και θα έπαιρνε τους πόντους και αν τους έπαιρνε δεν θα έλεγε κανένας άδικα πήρε ο ΠΑΟΚ το μάτς. Ναι. Καταρχάς και κάτι τελευταίο για τον Άγιαξ, κύριε Ραπτόπουλε. Τα λέμε και στη Μαρμίδα κάθε Κυριακή, θα τα πούμε και τώρα. Αντικειμενικότατα.
πολλή ομάδα, ας πούμε το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, γιατί φημίζεται, όχι τόσο για το κουραστικό passing game, για τους αυτοματισμούς, σε επίθεση κυρίως, έτσι. Έκλεισες. Ναι. Μας φέραν μπέργκερ εδώ, οι χορηγοί μας. Τι έγινε, ρε. Καλησπέρα. Πώς το αφιέρωσες αυτό και το έκανες. Είπα να έρθω να δοκιμάσω τα καινούργια τα μπέργκερ που κάναμε, τα μεγάλα, τα μπαμπάκια. Τι μαγιά έκανες, πώς το είδες αυτό, από κάπου το είδες, το σκέφτηκες μόνος. Το σκέφτηκα μόνος μου. Τι έκανες δηλαδή. Πιο μπροστά κάναμε τα μπαμπάτσικα τα σάντουιτς. Ναι. Και μέχρι φτάσουμε σε σημείο να αλλάξουμε και όνομα. Όλοι μας φωνάζανε ότι θέλουμε τα μπαμπάτσικα. Και σκέφτηκα να κάνουμε και μεγάλα μπέργκερ. Ναι. Θέλω με ένα σάντουιτς ή με ένα μπέργκερ με 3 ευρώ άλλο σαν χορτένι. Μπορεί να το κόψει και στα δύο. Και στα δύο, θα τρώνε και δύο άτομα. Αλλά ό,τι και να γίνει, λόγω κρίσης, λόγω ότι ο κόσμος πλέον δεν έχει. Αν εκεί στο μαγαζί και φάει δύο, πληρώνει το ένα. Αν φάει δύο, θα πληρώσει μόνο το ένα. Αν φάει κατορθώσει και τα φάει και τα τρία, δεν πληρώσει τίποτα. Θα φτάσουμε τον Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο. Θα σε κάνουμε πλάκα. Αυτού του φοβάμαι. Λοιπόν, αλλά αυτού θα του χρεώσουμε. Πού είσαι, σε ποια διεύθυνση. Είμαστε Αγίου Πάντου 28. Το τηλέφωνο. 510045. Μάλιστα. Το μα το είδε. Δυστυχώ έχει πάρα πολύ δουλειά, ναι, και δεν μπόρεσα να το δω. Για να ακούμε τι λέει ο κόσμο. Καλημέρα. Έλα. Μ' ακούς. Σ' ακούμε, κύριε. Έλα, Γιώργος με μέλια, ρε. Πού είσαι, ρε, Γιώργαρα, πού είσαι, ρε. Τι φεστιβάλ χοληστερίνης έχεις διοργανώσει εκεί πέρα. Φεστιβάλ χοληστερίνης, ρε, φίλε, θα κάνουμε. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Πώς έτσι, είναι. Σωστός, ωραίος. Ωραίος. Λοιπόν, ακόμα και εγώ που δεν τρώω γενικώς απ' έξω, έτσι με μου λες τώρα. Εγώ που είμαι ενθουσιώδης τύπος και εύκολα απογοητεύομαι, εύκολα ενθουσιάζομαι. Λάθος ενθουσιάστηκα τόσο πολύ με τον coach. Ναι, αυτό πήρα να σου πω. Εγώ έχω άλλη άποψη. Για πες μου. Δεν συμφωνώ καθόλου. Λοιπόν, ρίσκαρε πάρα πολύ, ίσως υπερβολικά. Στο pressing του. Ναι. Ναι. Μην ξεχνάς καταρχήν ότι μιλάμε έτσι γιατί ο Γλύκος ουσιαστικά σώζει την ομάδα σε δύο φάσεις, όπου κυριολεκτικά για μένα αυτή η προτίμηση καταρχήν, επειδή εγώ είμαι και πιο αμυντικογενής, αυτή η προτίμηση που έκανε φέτος, δηλαδή, το ότι πήρα εγώ δύο δεκάρια και κράτησα και τον Μπέλκα να έχω τρία, αλλά πήρα δύο αμυντικούς χαφ και έδιωξα άλλους δύο, εντάξει για τον Τζιόλ δεν διαφωνώ, αλλά έδιωξα και τον Αλβανό. Άρα λες, δεν θα έδιωχνα, κοίτα, ο Κανίας δεν μ' αρέσει. Εγώ δεν θα έδιωχνα τον Κάτσε και θα έδιωχνα τον Μπέλκα. Αν ήθελα κάποιον να διώξει. Ο Κανίας δεν μ' αρέσει. Ναι. Δεν μ' αρέσει, δεν είναι το σκυλί, δεν είναι πλαϊνά μαρκαρίσματα, δεν του μπλα. Γίνανε τρεις φάσεις από την πλευρά του Μάτος. Έτσι. Πρόσεξε να δεις. Εκεί περιμένω από τον αμυντικό χαφ, έτσι, τον έτσι έναν, ακριβώς, να μου έρθει δεξί μπακ. Ναι, αν δεν μου φάει τον εξτρέμ, να μου τον καθυστερήσει. Έτσι ώστε να έρθει ο άλλος, ξέρω εγώ, και να μου γίνει στόπερ. Ή να έρθει, ξέρω εγώ, ο αριστερός μπακ, ο οποίος ποτέ δεν θα γίνει στόπερ. Ο Λέοβατς. Άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτό. Τεράστιο. Παρόλα αυτά, οι αλλαγές που κάνει οι δύο είναι σωστές. Γιατί η τρίτη. Γιατί η τρίτη έπρεπε να έχει γίνει ανάποδα. Έπρεπε να έχει ξεκινήσει δηλαδή ο Τιάμ και έπρεπε να έχει μπει ο άλλος μετά μέσα με την Τούμπα κτλ. Να υποδεχθεί την μπάλα και να κάνει γκολ. Μάλιστα. Εγώ διαφωνώ, διαφωνώ. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ εφόσον αμήνεται και θωρακίζεται. Και έχει βαρύ κέντρο επιθετικά αλλά καλό αμυντικά, χρειάζεται ταχύτητα για να βγει στο χώρο. Και νομίζω ότι το βγάζοντας τον Κλάους απέκτησε ταχύτητα. Ρε σηκωστή όμως, οι άλλοι παίζαν με τρία μπακ. Θα μπορούσε να βγει το στο χώρο. Το αλλάξανε μετά. Μετά, όταν έκανε αυτή την αλλαγή, οι άλλοι παίξανε 4-2-3-1. Ναι, παίξαν τετράδα. Οπότε οι άλλοι τσιμπήσανε και σου λέει ο ΠΑΟ κλείνεται, θα ανέβω ψηλά. Και εκεί πάνω τον κολλάει τον γλίγορο. Απέναντι στον αργό, δηλαδή βάζει τον. Πώς το λένε τον κεντρικό. Τον Τιάμ. Τον Τιάμ, τον γρήγορο, επάνω στον αργό και πάει να σπάσει την τετράδα του κτλ. Εμένα μ' άρεσε. Εγώ σηκώθηκα πάνω και ενθουσιάστηκα. Μα μου λένε δεν βάλαμε εγώ να ενθουσιάζεσαι. Άσε ρε, λέω, να ενθουσιαστώ με αυτά που ξέρω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι ο Τιάμ δεν είναι για να παίξει. Δηλαδή δεν είναι για το μεγάλο το χώρο. Στο μεγάλο το χώρο η ομάδα όταν έβγαλε την αντεπίθεση. Δεν είναι γι' αυτό. Έπρεπε να το κάνει ανάποδο. Έπρεπε να βάλει τον άλλον. Λοιπόν. Τι άλλο, κοίταξε, εγώ σε αυτό που θα μείνω είναι ότι η μεγαλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ φέτος είναι η απομάκρυνση του γιατρού, του Γιάννη Τουράλη. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα δεν έχει ούτε μια θλάσια ακόμα. Σε 100 μέρες μέσα, ναι. Ναι, αυτό θεωρώ ότι πιστώνει τον προπονητή, όχι την τακτική, όχι τίποτα άλλο. Σήμερα, πως λέει ο Κόκκινος, επέτρεψέ μου να διαφωνήσω. Διαφωνώ. Διαφωνώ, συμφωνώ με τον γιατρό, συμφωνώ με τον γυμναστή. Στα θετικά του team του ΠΑΟΚ. Γιώργο, θα τα πούμε την Κυριακή. Okay, ναι, φιλιά, τα λέμε. Φιλιά, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Πρέπει να μας κάνεις πλάκα. Ήσουν στο γήπεδο.
Όχι ρε φίλε, γιατί να σε κάνω πλάκα, για πέρα. Γιατί ή μιλάς αναριανός ή τα λες επίτηδες. Γιατί να μιλήσεις. Όλο το γήπεδο μουρμούριζε για τον Ίβιτς, που έχει αφήσει έξω τον Ολλανδό, το δεκάρι το κανονικό και μου βάζει το γατάκι. Ναι, ναι. Το οποίο ουσιαστικά κάνει την ομάδα ανακάτω. Ναι, ναι. Δεν έχεις το δεκάρι το οποίο θα σου κάνει παιχνίδι. Τελειώνει ένα ολόκληρο παιχνίδι φοβόμενο να μην φας γκολ. Έχει κάνει ο Γλύκος δυο απεχρούσεις απίστευτες. Ναι, ναι. Δεν έχουμε κάνει ευκαιρία για ευκαιρία και μου λες ο Ίβιτς ότι... Πήρε τον πόντο, ναι, το πήρε, το πήρε. Πήρε τον πόντο. Το πήρε. Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν μπορώ να κερδίσω αυτή τη Φιωρεντίνα. Σιγάρε Μπαρτσελώνα εσύ, της κάτω τούμπας, αυτή τη Φιωρεντίνα εσύ. Δεν έχουμε παίξει μεγαλύτερες ομάδες. Σιγάρε Μπαρτσελώνα εσύ, το Αϊθαράπι. Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς. Και κάτι άλλο, μου λες ότι ο Μπέλγας έχασε μία, δύο, τρεις ευκαιρίες, ο Αθανασιάδης το ίδιο δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο και μου λες στο παιχνίδι της Κυριακής, πάλι της Δευτέρας, πάλι με αυτού να ξεκινήσει. Γιατί έχεις καλύτερο. Δεν λέγονται ρε παιδιά. Καλύτερον έχεις. Σεντερφόρ. Πήρες καλύτερο. Αγόρασες καλύτερο. Συγγνώμη. Δεν έχω. Δεν έχεις. Από το να μην έχω καθόλου. Δεν μου λες τώρα, ο Μπίζεσβαρ είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Δεν θα ήταν καλύτερα να του ξεκινήσει. Περίμενε, περίμενε. Ναι, περίμενε. Ναι. Συμφωνούμε όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Δεν μου λες, άμα τον πάρεις τώρα στο βουνό να τρέξουμε μαζί, εσύ λες θα τη βγάλει. Σε αυτό το παιχνίδι δεν έπρεπε να παίξει. Σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Να έπρεπε να παίξει ο Μπίζες Βαρ. Δηλαδή, να τον βάλεις αυτό το παιχνίδι και να χάσεις πόντο από την Τρίπολη. Έτσι το βλέπω εγώ. Εσύ βλέπεις ότι ο Πάου πάει για να κερδίσει την Τρίπολη. Θα τη διαλύσει την Τρίπολη. Γιατί τι αν την κάνει. Εδώ είμαστε. Ναι. Τη Δευτέρα το βράδυ θα σε πάρω τηλέφωνο. Συγγνώμη. Του πείσες βαρ το θέμα. Απογοητεύτηκα σήμερα. Λάθος κάνεις. Τακτικά έκανες ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγες πολύ καλά τακτικά. Πήρες πόντο. Θα μπορούσες να πάρεις τη νίκη στο τέλος. Και εγώ θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Όποιος παοξής βγει και πει είμαι δυσαρεστημένος, είναι άμπαλος. Καλά, συγγνώμη. Έχασαν οι άλλοι 7-8 ευκαιρίες που δεν χάνονται. Και έσχασανε. Δεν κάναμε τίποτε. Ναι. Και θα θέλαμε και νική. Η Φιωρεντίνα. Ναι. Εσύ, ο Παναθηναϊκός από τον Άγιαξ που έφαγε 4 από τη Ροστόφ. Είδες τι έπαθε σήμερα. Ο Ολυμπιακός που έπαιξε με το χωριό και πήγε 1-0 με το ζόρι, τον είδε σήμερα. Ναι, ποια Ελλάδα, ρε. Ναι. Ποια Ελλάδα, ρε φίλε. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Σε παρακαλώ πολύ. Μιλάς λέει σαν Αριανός. Εγώ μιλάω σαν Αριανός. Σωστά. Λέει, τρελαθήκατε. Εγώ είμαι. Απογοητευτήκατε με τη Φιωρεντίνα. Με ποια ομάδα παίζατε, ρε. Με μια από τις 4-5 καλύτερες ιταλικές ομάδες. Η Φιωρεντίνα. Τρίτη, τέταρτη, τέταρτη, πέμπτη, πέμπτη, τέταρτη. Η Φιωρεντίνα. Τρίτη πήγε και τα λοιπά. Τι λέτε, ρε τώρα. Μετά τη Ρώμα και την. Πώς τη λένε, τη Γιουβέντους. Τι είναι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι θέλατε να πάει ο ΠΑΟΚ. Να παίξει με τον Μπίζεσβαρ, να πέσει στο 55ο λεπτό ο Μπίζεσβαρ ξερός κάτω. Και να σας πω και το άλλο ρε, γιατί δεν έχετε μυαλό. Γιατί το βάλα τον Μπέλκα ρε, ξέρετε. Μπας και κάνει κανένα καλό παιχνίδι και τον πουλήσετε ρε τα αγάρια. Πάμε επόμενη γραμμή, ξέρετε μπάλα εσείς, τα αγάρια. Επόμενος, ναι. Έλα. Πάμε, ναι. Πες το. Έλα, εγώ είμαι τώρα σε... Έλα, πάμε τώρα. Κώστα, είμαι το παλικάρι που σε πήρε και σε λέει ότι έχεις ρέντα και τα λέμε το τελευταίο καιρό. Άκου να δεις τώρα εγώ γιατί στεναχωριέμαι και γιατί χαίρομαι, έτσι. Παουτσάκι πάντα, να το θυμάσαι αυτό. Χαίρομαι που δεν έχω κουμαλό να δίνω ευκαιρίες σε κάτι πέρα από τον κουμαλό που έδινα κάποτε ευκαιρίες. Το θυμόμαστε όλοι και δεν μιλάω πριν 20 χρόνια. Ναι. Συμφωνείς. Mm-hmm. Και πάμε να μιλήσουμε για τον Μπέλκα που είναι αντικειμενικά θα σου το πω και στον κόσμο βασικά. Είναι ένα πιτσιρίκι, αν δεν πάρει τώρα ευκαιρίες και δεν χάσει ακόμα και το ρωτάχαστα, πώς θα κάνει η καριέρα. Ποιος μου λέει εμένα ότι σήμερα δεν θα βάζει ένα γκολ ο Πέλκας, είχε ένα σούτα, πάει στο γάμο. Πάω τον πουλήσω εγώ το Δεκέμβριο, βγάλω κανένα φράγκο να φύγει ο Μπελάς από πάνω μου. Άσε τα φράγκα να σου πω κάτι, είναι πιτσιρίκι. Άμα κρατήσεις ένα Πέλκα και ένα κάτσε όπως έδιωξες και ξέρεις ότι είναι και αετόπουλο σου, ρε παιδί μου, ξέρεις συναισθηματικά τι είναι ο Πάουκ και γουστάρει. Βρεχέσαι τώρα το αετόπουλο και τέτοια. Τα φράγκα είναι, εσά τα αετόπουλα. Εδώ να οικονομήσεις. Ο Πέλκας ακόμα δεν παίρνει εκατομμύρια. Ρε. Όχι να οικονομήσεις, θα τον πουλήσεις, ρε φίλε. Α, θα επιμένεις. Ένα ματς βιτρίνα που είναι Φιωρεντίνα, θα το βάλω. Και όταν κουραστεί, θα βάλω ή τον Μπίζεσβαρ. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, αν έβαζε στο δεύτερο ημίχρονο τον Μπίζεσβαρ στον Μπέλκα. Θα φτιάχνε τις δύο ευκαιρίες, μπορεί, δεν το ξέρω. Εγώ ήθελα στο Ροντρίγκες ένα γρήγορο. Όποιο και να είναι, ο Μπίζεσβαρ. Αθλητικά, να σου πω και τι κάνει άλλο ήδη εγώ που βλέπω. Το προστατεύω από θλάση. Άστο να τον πείζε, Βαν. Σιγά σιγά. Καλύτερα να τον ανεβάσει σιγά σιγά παρά να το χάσει δύο μήνες. Δεν τα σκέφτεστε αυτά. Είμαστε απογοητευμένοι.
Η Real Madrid τη. Το Αϊθαράπη. Ο Πάοκ. Είναι απογοητευμένοι οι Παοξίδες. Ο Αϊθαράπη. Κλείσε, φίλε, διάλειμμα. Διάλειμμα. Ο Αϊθαράπη. Ήθελε τη Φιωρεντίνα αυτό 3-0 να τη βάλει. Κατάλαβε. Κατάλαβε. Για Βαρβάρο και Αϊθαράπη. Τη κάτω τούμπα. Να βάλει τη Φιωρεντίνα και τη Γιουβέντους γκολ. Πήρε πόντο με προπονητή Διαμάντη. Εγώ κάνω μεταστροφή σε αυτό το μάτσο. Αν πάει στην Τρίπολη και ανοιχτεί και φάει 3 γκολ σαν τον Άγγελο, θα την ακούσει. Εδώ είναι match, match, match. Ωραία. Και κανείς δεν τον ανέδειξε. Κανείς δεν τον έκραξε όταν έπρεπε να τον κράξουν. Δεν τον κράζανε τον Ίβιτς. Και σήμερα που πρέπει να τον αναδείξουν, δεν τον αναδεικνύουν. Τέρματα μικρά και ακριβά μπέργκερ. Μόνο μεγάλα και φθηνά. Πού? Στην Αγίων Πάντων 28 ή στο 2-31-0-5-10-0-45. Αν σε απόσταση 50 χιλιόμετρων βρει κάποιος μεγαλύτερο μπέργκερ από αυτό που κάνει ο φίλος μας ο Σάκης από το delivery το παλιό που το ανάγκασε τον κόσμο να το βγάλει, πώς το πες? Από τέλειγο ή μπαμπάτσικα. Ο κόσμος τον έκανε σηκωτό. Τρως ένα και πληρώνεις ένα. Τρως δύο, πληρώνεις το ένα. Τρως τρία, δεν πληρώνεις κανένα. Αν μπορείς και το φας. Πρέπει να έρθει εκεί πέρα. Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, σωστό. Λοιπόν, πέντε στη γραμμή. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Εμένα ακούς? Ναι, φίλε, εσένα ακούω. Καλημέρα. Καλώς τον. Ήθελα να πω ότι σ' άκουγα το μεσημέρι με το κόκκινο. Ναι. Και είπες ότι αυτό το μάτι μπορεί να έρθει και 0-0. Ναι, το είπα. Το είπες. Αλλά πρώτη φορά, εγώ θα σου πω κάτι, φίλε Ραπ. Ναι. Ότι ούτε το μάτς είδα, ούτε δεν ξέρω... Το φαντάζομαι, φίλε. Αλλά σ' άκουσα, ναι. Όχι, μην φαντάζεσαι. Σ' άκουσα, είναι αυτό που είπες, ότι πρώτη φορά σ' άκουσα έτσι λίγο να ανεβάζεις τον ήδη. Γιατί να τον ανεβάσω, ρε φίλε, αφού ανέβηκε αυτός. Γιατί δηλαδή αβάντα τον κάνω. Δηλαδή όταν είπα στο μάτς με τον Πανετολικό δεν το έκανε καλά το δεύτερο ημίχρονο, τον έκραξα. Τι γνώμη μου είπα. Όχι. Αλλά δεν μπορεί να ξεφουσκώνει πάνω από το 60 που έλεγες. Βεβαίως ξεφούσκωσε. Το είδε νωρίς. Γιατί αυτός ξέρει και ο γυμναστής του. Όταν πρεσάρεις μια Φιωρεντίνα ψηλά σου βγάζει τάντερα. Και όταν έχει τρία οχτάρια η Φιωρεντίνα που τρεις παιχταράδες και οι οχτώ και οι τρεις. Στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Σήμερα. Βαλέρο Ήλισιτς, παιχτάρα, τον έβγαλε και έβαλε ξάρι και τον Μπαντέλη. Και οι τρεις. Τότε είσαι δίκαιος. Τότε είσαι δίκαιος, ραπ. Τι να πω, ρε. Σεντερμπάκ. Σεντερμπάκ αυτά. Σήμερα θα άκουσα τώρα μετά τις μία μισή ναι. Ώρα. Γιατί μία και δέκα, μία και τέταρτο τελείωσε ο Ήβιτς. Ναι. Αλλά. Είσαι ειλικρινά τώρα είσαι αντικειμενικός, αν και πολλές φορές ακούω και τρελαίνουμε, έτσι. Αυτό είναι ο εφευρέτης αυτής, το σε τρελαίνω. Θέλω να σου πω ότι και πριν, όχι ο προηγούμενος, ο πιο προηγούμενος αυτός ο Αριανός που έλεγε βλακίες, έτσι. Μ' ακούς. Με προσοχή. Πριν Ζευμής πήρε ένα άλλο παουξάκι. Αν το πάρεις πιο γρήγορα, σαν τον Κανίας πας αργά. Πιο γρήγορα. Ας τον Κανίας. Ο Κανίας είναι αργός. Όχι ο Κανίας βρε, ο Κάνιας βρε. Κάνιας, ναι. Ο Κάνιας. Να, είμαι χωριάτης εγώ από την Τούμπα. Είναι καλός παίκτης και αυτός. Καλός είναι. Όπως έλεγες και για τον Μπίσεσβαρ. Ναι, ο Μπίσεσβαρ καλός είναι. Αλλά σου είπα όμως ότι είναι λίγο ταρατατάνα που με είναι λίγο, πώς να το πω, αγύμναστος. Μισοπνεύμονας. Ναι, ναι. Άμα σε δεν ήταν μισοπνεύμονας. Σε ένα μήνα θα είναι παιχταράς. Σε ένα μήνα μπορεί να πεθάνω εγώ σε ένα μήνα. Το περιμένουμε. Σε ένα μήνα μπορεί. Και ο Πέλκας έπαιξε για εμπορικούς λόγους. Άντε να παίρνει χαμπάρι και ο Πάο και εδώ ολόκληρος Ολυμπιακός έκανε το φορτούνι να πούμε Ινιέστα. Δεν μπόρεσε να τον πουλήσει όμως. Και τώρα που δεν τον πουλάει τον βάζουνε. Βάζουνε τον άλλο, τον Μηταρά, πώς το λένε. Το Μαρίν. Άιντε μπράβο, ξυπνάτε εδώ. Καλημέρα. Έλα Κώστα. Έλα ρε μαλάτος είμαι. Έχετε κάνα νεράκι εκεί πέρα γιατί έχουμε και θέματα. Έλα αγόρι μου. Έχουμε. Έλα. Λοιπόν, καταρχήν η Βέρνη δεν είναι χωριό εκεί που είναι οι Young Boys, τα νέα παιδιά. Ναι. Και επίσης η ομάδα μας έπαιζε σε ελαστικό χλωροτράπητα. Σε ελαστικό χλωροτράπητα. Ναι. Που είναι κοκκινό. Χλωροτράπητα. Η μπάλα έφευγε 30-40% ταχύτερα από ό,τι είναι συνήθως. Και το ότι η ομάδα
δεν δέχτηκε κάποια ευκαιρία κραυγαλαία να φάει γκολ και αφενός αφετέρου δημιούργησε τουλάχιστον τέσσερις κλασικές. Και τον γκολ ήταν πείμα που έβαλες. Πείμα. Του Οδυσσέα Ελίτη. Φανταστικό γκολ έβαλε ο Ολυμπιακός. Ωραίος. Λοιπόν, εύχομαι να συνεχίσουν έτσι γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Απόστολο, τον Άκη τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι αυτό. Ούτε εγώ τον ΠΑΟΚ βλέπαμε, δεν μπορούσαμε δυστυχώς να δούμε αλλά και τα δύο. Μπράβο του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί και διακρίνει κάποια πράγματα ανεξαρτήτως με το οπαδικό πάθος του. Κάτι επίσης που ήθελα να πω είναι ότι είδα το μισό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το ένα ημίχρονο, το άλλο το άκουγα στο ραδιόφωνο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι, δηλαδή να έχει ανέβει ένα 10% το πολύ. Και για να μην λέω πολλά λόγια, προβλέπω ότι η πορεία των ομάδων θα είναι περίπου ίδια με την περσινή. Μπορεί να μην υπάρχουν διαφορές 30 και 40 βαθμών, αλλά θα είναι από 15 και πάνω. Και εδώ είμαστε και θα το δούμε. Την Κυριακή σε περιμένω φορμαρισμένο. Τελευταίο ήθελα να σε παρακαλέσω με τον κόκκινο μαζί, τον Γρηγόρη, τον φίλο μου, να μεσολαβήσετε στον Ηρακλή, να μας ρίξει 4 γκολ, να μας κάνει μια έκπτωση. Εντάξει, αγόρι μου, κλείσε. Έγινε, τα λέμε. Καλή συνέχεια. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα. Έπεσες, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Έλα, καλημέρα, Κωστά. Έλα, φίλε, καλέ. Λοιπόν, έβλεπα σήμερα το παιχνίδι. Λοιπόν, να πω εντάχει δύο πράγματα. Για να δεις πόσο χάλια είναι το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Γενικά, ότι δεν έχουμε πρωτάθλημα. Όταν η Ροστόφ καταφέρνει και κάνει πλάκα τον Άγιαξ και ο Άγιαξ κάνει πλάκα τις δικές μας τις ομάδες, έκανε μία τον ΠΑΟΚ την ομάδα μου και μία τον Βάζο σήμερα. Αυτό τα λέει όλα, τι πρωτάθλημα έχει. Ο άλλος ήθελε να πάρει ο Ίβιτς και θα σου πω, γιατί και να πάρει τον Φιωρεντίνα. Έχεις τρελαθεί ρε. Ακριβώς, εσύ πρέπει να βαράς τις καμπάνες της Άγια Βαρβάρας. Πρόσεξε. Που πήρες πόντο ρε. Τρελός ρε. Πρόσεξε να σου πω. Έβλεπα σήμερα το παιχνίδι και όλα τα παιδιά που το βλέπαμε στην παρέα μου. Ακριβώς αυτό το πράγμα από γάμο, το τι είναι αυτό, πώς παίζει η ομάδα έτσι, δεν παίζουμε καλά, που είναι ο Μπίσεσβαρ, κλείστηκε ο Ίβιτς, φοβάται. Όχι ρε, να ανοιχτεί ο Ίβιτς στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το Πρέσικ, να φάει 3-0 για να το βρίζετε. Πολύ καλά έστησε 0-0, που να τον κουνηθείς τώρα τον Ίβιτς. Και να σου το εξηγήσω τα πτήκα για κουνήσει τον Ίβιτς. Να σου πω, να σου εξηγήσω. Μπαρσελόνα της Κατοτούμπας. Όταν παίζει ο Ντεσόουζα, αυτός Ντεσόουζα δεν το λέω τον προπονητή τους. Ναι. Με δύο φόρ, τον Γκάλινις και τον Παπατσάρ, απέναντι σε δύο στόπερ δικά μας, αυτομάτως δηλαδή ο Ίβιτς την πήρε τη δουλειά και έβαλε τρίτο στόπερ μες. Τι σου θα κάνει. Μα το τρίτο στόπερ, τον έβαλε. Ναι, και αμέσως πετάει και το Σαχόφ μέσα και τρία χαφ. Και τι κάνει, ο Χαρίσης που είναι τρεις στόπερ. Εδώ. Ναι. Ναι, ωραία. Εγώ ας πούμε στην αλλαγή του Σακόφ, οι τρεις στόπερ καλά, αλλά αντί για το Σακόφ να βάζει το Χαρίσης. Θα σου πω, σου αναφέρω. Θα σου αναφέρω το σκεπτικό. Ο Χαρίσης, όταν μαρκάρει, είναι σαν τον Μπαρμπαγιόργο στον Καραγκιόζη, βλάχος. Είναι και σαν το Star Trek να πούμε. Δεν είναι. Ο Χαρίσης, αν μπει μέσα, χάνεις το μαρκάρισμα. Άρα δηλαδή το κέντρο σου θα είναι πάλι προβληματικό. Καλύτερα να βάλεις το Σαχόβ μέσα. Περίμενε. Ο Τζαλ Μακάμπος ούτως ή άλλως μετριώτης. Ό,τι είναι ο Ροντρίγκες είναι. Και ο Μάτος παίρνει τη γραμμή όλη. Ωραία. Απ' την άλλη μεριά, έτσι. Σαν δεύτερο φορ βγαίνει ο Ροντρίγκες, γιατί ο Λέοβατς δεν πάει να την πάρει όλη τη γραμμή. Ωραία, το σκέφτηκε και εκεί. Πολύ ωραία. Και το καλό είναι ότι βγάζει τον Κλάους και παίζει με γρήγορο μπροστά. Τι άσε κάνει άλλο. Ο άλλος το γυρίζει πάλι. 4-4-2. 4-2-3-1. Βαλέρο, δεκάρι και τέλος στην πλευρά και τα λοιπά. Μπαρμπαρτζεκάνη στην άλλη πλευρά. Άλλαξε το σχήμα μετά. Άλλαξε το σχήμα. Αυτός. Και μπράβο. Εκεί που ανοίγει αυτός, ανοίγεται αυτός, κλείνεσαι εσύ, του φεύγει στην αντεπίθεση δύο φορές. Και άμα σου δώσει και τον πέναλτι, του πήρε και το μάτς. Ποιος είναι προπονητής καλό σήμερα, ο Ίβιτς για ο άλλος. Τον πήρε τα σόβρακα, ρε. Εννοείται ότι ο Ίβιτς το χειρίστηκε πολύ καλά. Αλλά είστε τόσο βλάχοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, τόσο ταγαρόβλαχοι,
που αντί να το αναδείξετε, πήραμε πόντο, τους κλείσαμε, φύγαμε στην κόντρα και εμείς στο τέλος έπρεπε να πάρουμε το μάτς, βγαίνουμε και αδικημένοι, λέει δεν παίξαμε καλά. Αφήστε μου σκάρια ποδοσφαίρικα. Κώστα, δεν έχει πάρει χαμπάρι ο περισσότερος κόσμος, γενικά όλων των ελληνικών ομάδων, ότι δεν έχουμε πρωτάθλημα, δεν έχουμε ελληνική ομάδα. Τι να πάρει χαμπάρι, ρε ο κόσμος. Εδώ το όχι το έκανε, ναι, και το Λαφαζάνι δεν το βάλα στη Βουλή. Πρόσεξε. Οι οπαδοί μου, Κώστα, νομίζουν ότι έχουμε μαδάρα. Και λέω, ποια μαδάρα, ρε παιδιά, είστε καλά, λέω. Είστε καλά. Πού την είδατε την ομαδάρα, λέω. Έτσι είναι οι ομάδες οι μεγάλες. Με μπακ το Λέοβατς. Πού την είδατε την ομαδάρα, λέω. Και λένε, είμαστε απογοητευμένοι με τη Φιωρεντίνα. Λέω, αν έβαζε τον Μπίσεσβαρ, αυτό που είπες είναι σωστό. Αν έβαζε τον Μπίσεσβαρ σήμερα, ναι, θα αυτομάτως στην Τρίπολη δεν θα μπορούσε. Εγώ αύριο από τον Μπίσεσβαρ έχει εδώ ένα μονοπάτι. Έχει εδώ στη Διβολή ένα μονοπάτι, 4 χιλιόμετρα ανηφόρα. Άμα πάρω τον Μπίσεσβαρ στα 2 χιλιόμετρα, θα ψάχνει του Λούμπα για να πιει και νερό. Ποιος Μπίσεσβαρ αγωνιστικά. Δηλαδή, μα μισθός μαλάκας είναι ο Ήβης που δεν τον βάζει. Όχι, δεν τον έβαλε πίτιδες. Και τον βάλει, από την πάθη θλάση, δεν τραβάει, χοντρός είναι. Όχι, δεν είναι μόνο για τη θλάση. Εγώ σου λέω τίποτα να μην πάθει, να τον έχεις φρεσκαδούρα τώρα με την Τρίπολη. Η Τρίπολη το μάτς και ο πόντος εδώ. Αν τραβώς το μάτς με την Τρίπολη. Βέβαια τώρα, τον πετάξεις στην Τρίπολη, να πάρεις το μάτς με τον άλλο τον αντιπαθητικό το χάβο. Κοίταξε και να σου πω και κάτι, αυτό που λένε για τον Μπέλκα μικρός και μικρός, 22 έως τα 23 πάει τώρα. Μην ξεχνάνε μερικοί. Δεν μου λες ρε φίλε, ο Μπέλκας. Άλλοι στα 23 έχουν σηκώσει η Champions League. Ναι, εντάξει, ο Μπέλκας. Δεν κάνει. Τον Μπέλκα τον έβαλες μέσα για εμπορικούς λόγους. Μπας και σου πετάξει κανένα γκολ και τον πουλήσεις ρε φίλε. Ξέρεις πώς είναι. Δεν είμαι κάθετος αυτό. Εγώ λέω το άλλο όμως. Καλά έκανε και καλά κάνει κινήσεις. Κλείσε, τα λέμε, κλείσε. Φτάνει. Λοιπόν, ξέρεις πόσοι μανατζαρέοι και πώς τους λένε αυτούς τους ταραβερτζίδες που ψάχνουν παίκτες για τις ομάδες και τα λοιπά. Ξέρεις πόσοι ήταν σήμερα στην Τούμπα. Πάνω από 150 άτομα. Νοματέοι. Ξέρω εγώ από κάτι φουσκωτούς ήρθανε κάτι μάνατζερ και τα λοιπά. Και δεν βάλεις τον Μπέλκα σε αυτό το μάτς. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ο νέος Κούδας δεν τραβάει. Τι να σας κάνουμε δηλαδή. Καλημέρα. Μπας και το τραβήξει. Καλημέρα. Ναι. Όπα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Εγώ θα πω κάτι ραπτοπλέ. Για αυτούς που λένε πια η Φιωρεντίνα, εδώ στην Ελλάδα όλοι γίνονται γιατροί, όλοι γίνονται προπονητές, ποδοσφαιριστές. Δηλαδή λένε γνώμες. Ποια είναι η Φιωρεντίνα? Δεν ξέρω και όλοι λένε από μια γνώμη. Ναι. Αυτοί γράφουν προπό μόνο, αλλά δεν ξέρουν τι παιχνιδάδες παίζει αυτή η Φιωρεντίνα. Φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Όλοι αυτοί το 70% που ασχολούνται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εντάξει, ασχολούνται λόγω του στοιχήματος. Ναι, okay. αλλά ο ένας παίκτης δεν ξέρει που έχει 15 εκατομμύρια στη Φιωρεντίνα ο ένας. Πήρες πόντα με τη Φιωρεντίνα στην Τούμπα. Αδικήσαμε το αποτέλεσμα τις δύο τελευταίες φάσεις. Ωραία. Έχεις κλείσει το χώρο, μπολιάστηκες, σοβαρεύτηκες. Ποτέ ο ΠΑΟΚ, όσο το θυμάμαι, όσο ζω και παλιά, δεν ξεφτυλίστηκε στην Ευρώπη ποτέ. Ποτέ! Δεν έχει ξεφτυλιστεί στην Ευρώπη. Και θα το κάνεις σήμερα με τη Φιωρεντίνα. Πολύ ωραίο στήσιμο. Ξέρεις τι, γιατί δεν έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ. Γιατί εδώ συγκρούστηκαν δύο πορτογαλικές άμυνες. Δηλαδή, ο Σόουζα φημίζεται για την άμυνα. Και ο Ήβιτς, επειδή σε έμαθε λίγο άμυνα. Κοίταξε, ο Σόουζα φημίζεται, αλλά τα τρία του center back και ο Άστορ και ο Ροντρίγκες και ο Τόμο, πώς το λένε, Τόμοβιτς το λένε τον άλλον, είναι και παιχταράδες και μπάλα ξέρουν. Εντάξει, και ψηλοί είναι και δύναμη έχουν. Και όταν δίνουν την πρώτη πάσα, δεν δίνουν σαν το Βαρέλα στα 4 μέτρα στον αντίπαλο. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Ο Βαρέλα. 10 πάσες και 9 στον αντίπαλο. Να πω ένα τελευταίο. Ναι. Άμα δεις την εθνική Πορτογαλίας με το Σάντος και δεις το Σόζα και τον Ήβιτς, θα δεις ακριβώς το ίδιο στήσιμο. Ο Ήβιτς, εφόσον σέβεται την άμυνά του και βλέπει ότι η ομάδα του όταν έχει πρόβλημα στα χαφ τη διορθώνει και την κλείνει, θα είναι επιτυχόν προπονητής. Άμα τη δει Αναστασιάδης, πάμε όλοι μπροστά παιδιά, όχι, θα του κάνουν τον πισινό σαν τον πηγάδι του Μελιγαλά. Θα τρώει τα κόλ και θα κάνει τη δουλειά. Αυτός έμαθε με το Σάντος ένα χρόνο εκεί. Όλα τα αθλήματα ξεκινάνε από την άμυνα. Πάει, παίζει box. Εκεί με το δάσκαλο του box, στην Κρήτη. Κλείσου, βρες τον ανοιχτό, κλείσου. Όλοι αυτό λένε. Κλείσου, βρες τον ανοιχτό. Αν το βρεις ανοιχτό, χτύπα, κλείσου πάλι. Αυτοί οι Ιταλοί λέγαν, εμείς θα προσέξουμε την άμυνα και αν τους βάλουμε γκολ, καλά. Αν δεν τους βάλουμε, μηδέν κι αυτοί.
όπως και εμείς να προσέξαμε την άμυνα, να μην φάμε γκολ. Έτσι, μπράβο. Κλείσε. Ναι. Θα προσέχεις την άμυνά σου. Θα προσέχεις τα νότα σου. Θα μπεις μέσα σε ένα μπαρ και θα έχει 4 αράπηδες και 3 σερβιτόρες. Ή 10 σερβιτόρες και 3 αράπηδες. Και είσαι πεθυσμένος. Πας στην πόρτα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σώσεις είναι το πισινό σου. Άμα σώσεις το πισινό σου από το μαύρο, μπορείς να πας μετά στην Παρχούμαν. Κατάλαβες. Άμα πας στην Παρχούμαν με ανοιχτό το πισινό, μπορείς να πας στο φερμάριο μαύρος. Αλλά πού να καταλάβετε εσείς από άμυνες, εσείς οι επιθετικοί τύποι. Λέγε, πάμε για ύπνο. Πάμε για ύπνο. Χιλιτίδης γίγαντα συνεχίζει. Εντάξει. Και να ξέρετε ότι ο Ραπτόπουλος συμπαθεί, αντιπαθεί, γουστάρει, δεν γουστάρει, παίκτες, προπονητές. Εκείνο που είναι να το πει, θα το πει. Εκείνο που βλέπει, θα το πει. Εντάξει. Τέλος και τελείωσε. Και άμα θέλετε μπέργκερ, πες το εσύ. Αγίο Πάντων, εσύ θα το πεις τι έχεις κάνει. Τι μπάτσικα, ναι, τα μεγαλύτερα μπέργκερ που είναι στη Θεσσαλονίκη και σε απόσταση, αν βρεθεί κάποιος και μας φέρει μπέργκερ μεγαλύτερο από το δικό μας σε απόσταση 50 χιλιόμετρων, θα έρθει να του δώσουμε πίσω τα χρήματά του και δύο μπέργκερ μπαμπάτσικα δώρο. Δεν πρόκειται να βρει. Ναι, τέρμα τα ακριβά και μικρά μπέργκερ. Δηλαδή έρχεται ένας με τη γυναίκα του, φουκαράς. Έτσι, 3 ευρώ το έχεις αυτό. Το ξεκινάει από 3-10. 3-10, ωραία. Παίρνει ένα σάντουις μπέργκερ, το κόβει στη μέση. Εγώ χορταίνω με το μισό. Χορταίνει και η γυναίκα με το μισό. Πήρε μια πορτοκαλάδα, χορταίνει. Χορταίνει. Ναι, με 5 ευρώ χορταίνει. Με 5 ευρώ χορταίνει. Χορταίνει δύο άτομα. Άμα είσαι βρούτο, παίρνει δύο και πληρώνει το ένα. Και πληρώνει το ένα. Ναι, και άμα είσαι Βενιζέλο, ο Χατζό, πώ το λένε, Πάγκαλο. Εκεί παίρνει τρία. Εκεί πάει και πληρώνει κανένα. Ναι. Ναι. Παίρνει τρία και δεν πληρώνει τίποτα. Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι. Βέβαια, ναι, υπάρχουν ναι, και πάρα πολλοί. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα. Άμα μείνει ο Τσίπρα άλλα 5 χρόνια, να δει που θα έρχονται θα τρώνε τρία σάντου και δεν πληρώνουν κανένα. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι δεδομένο. Φεύγουμε, τα λέμε γεια. 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 Φεύγουμε, τα λέμε γεια.